Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε σε μια σειρά ζητήματα που είχαν να κάνουν με το έγκλημα στα Τέμπη. Όμως θα ήθελα να σας θέσω ορισμένα ερωτήματα. Ερώτημα πρώτον. Ο αριθμός των εργαζόμενων στον ΟΣΕ είχε μειωθεί απελπιστικά. Ήταν το 1/3 του οργανογράμματος. Άρα εντατικοποίηση της εργασίας, λειψή εκπαίδευση, πολύ πιο εύκολο το ανθρώπινο λάθος. Δεύτερον, όταν έγινε το έγκλημα, κανένα από τα συστήματα ασφαλείας δεν λειτουργούσανε. Μόνο ο τοπικός πίνακας χειρισμού για 1,5 χιλιόμετρο έβλεπε, γιατί είχαν καεί κάποια λαμπάκια από ό,τι λέγανε οι ειδικοί. Και τρίτον, κανείς δεν μπορούσε να ελέγξει, και τότε και τώρα ενδεχόμενα, το τι μεταφέρει μια εμπορική αμαξοστοιχεία. Άρα έχουμε τρεις παράγοντες που διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Από αυτή την άποψη λοιπόν, από πού και ως που μιλάμε μόνο για ανθρώπινο λάθος. Ένα. Δεύτερον, μιλήσατε για την 717. Ο προκάτοχος του κυρίου Καραμαλή, ο Σπίρτζης, μίλησε για μια διάτρητη σύμβαση με απαρχαιωμένα υλικά που περίχε, τα οποία δεν ήταν καν στο εμπόριο και είχαν αποσυρθεί εδώ και 15 χρόνια από τότε. Τη σύμβαση αυτή την υπέγραψε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Ήταν υπουργός μεταφορών με πρόταση του Πασόκ στη συγκυβέρνηση. Άρα υπό μια τέτοια σύμβαση, διάτρητη, χωρίς υλικά, αναλώσιμα, γιατί είχαν αποσυρθεί από το εμπόριο, είχε περάσει την τεχνολογία, πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Και δεύτερον, ήταν μοναδική σύμβαση αυτή, κύριε Υπουργέ, που δεν είχε υλοποιηθεί. Δεν ήταν άλλες τρεις συμβάσεις που τρέχανε για συστήματα ασφαλείας που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Και μάλιστα από το 2006-2007, για φαντάσου, και για το σύστημα επικοινωνίας και για το σύστημα αυτόματης πέντησης. Και οι οποίες μέχρι το δυστύχημα, το έγκλημα στα Τέμπη, δεν είχαν υλοποιηθεί. Δεν λειτουργούσαν, δεν ήταν λειτουργικές. Ποιοι ευθύνονται γι' αυτά? Θα σας θυμίσω, επειδή δεν πρέπει να διαβάζουμε αποσπασματικά τις εκθέσεις της δικιάς της Επιτροπής. Τι έλεγε? Ότι η ΕργοΣΕ προκήρυσε διαγωνισμούς με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται όλες οι ανταγωνίστριες εταιρείες, με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστια ασυμβατότητα ανάμεσα από ένα χιλιόμετρο στο άλλο χιλιόμετρο των συστημάτων που αφορούσαν το ίδιο αντικείμενο. Και γιατί το έκανε αυτό η ΕργοΣΕ? Γιατί παρέμβαινε άμεσα, λένε, οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζοντας συγκεκριμένους που ήταν οι σχέσεις με προμηθευτές και επιχειρηματικούς ομιλητές, δηλαδή τα λόμπι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού θυμάστε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα λόμπι? Αυτά λοιπόν δεν είναι ζητήματα? Γιατί εμείς λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνυπεύθυνη του εγκλήματος στα Τέμπη. Δεν την αθώνουμε. Αυτά δεν είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία οδήγησαν στο να μην υπάρχει ασφάλεια στα τρένα διαχρονικά και βεβαίως να βάζουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή? Όπως καταγράφει το ΚΚΕ στο πόρισμά του, κακουργηματικές πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα προσπεράσουμε και να παραμείνουν απλό και μόνο στο ανθρώπινο παράγοντα? Γιατί η έκθεση της Επιτροπής τι λέει, κύριε Υπουργέ, τι διαβάσατε? Αλλά λέει το εξής, ότι αν λειτουργούσε η φωτοσήμανση, το τρένο δεν θα κινιότανε. Το πρώτο επίπεδο. Αν λειτουργούσε και η τηλεδιοίκηση, θα είχαν ακόμη μεγαλύτερο βαθμό ασφαλείας. Αν ακολουθούσε το σύστημα επικοινωνίας και όχι το απαρχαιωμένο το GHF, που έχει τυφλά σημεία, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Και βέβαια, άμα υπήρχε και αυτόματη πέδηση, δεν το συζητάμε. Να λοιπόν, γιατί υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες για όλα αυτά που συνέβησαν, έτυχε να συμβούν στο συγκεκριμένο περιστατικό στα Τέμπη, γιατί ήταν διαχρονικό έγκλημα και οι εργαζόμενοι προειδοποιούσαν για το έγκλημα που μέλλεται να έρθει και ήρθε.